Πρόκειται για την τρίτη γενιά της οικογένειας που ασχολείται με την παρασκευή παραδοσιακών γαλακτοκομικών όπως γιαούρτι, αριάνι, ριζόγαλο και παγωτό. Ο Γκόγκος Μάρκος και η Γκογκουγόνη είναι τα δύο αδέλφια και ομόρυθμα μέλη της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί με αυτή την επωνυμία το 2002 στη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας. Τα χρόνια, 1931 η πρώτη εγγραφή του παππού μου στο επιμελητήριο, 2021, τρίτη γενιά, όλα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με το χώρο, μου άρεσαν πάρα πολύ τα παγωτά να τα δοκιμάζω και να φεύγω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι μέσα στο χώρο και θα παράγω εγώ τα παγωτά. Το αγάπησα όμως πάρα πολύ γιατί μου αρέσει η δημιουργία. Και είναι το δημιουργικό κομμάτι, αυτό κράτησα εγώ και ο αδερφός μου, ο Μάρκος, έχει την πώληση. Από το 1964 μέχρι το 2002 τη δουλειά καθοδηγούσε ο πατέρας τους, Γκόγκος Νίκος. Οδήγησε τη δουλειά στην Χοδρική σε όλα τα καταστήματα του νομού και του νοσοκομείου Καβάλας και παράγει πρώτο στο νομό το 1973 το άπαχο αγελαδινό γιαούρτι 0%. Το 1931 είναι η πρώτη εγγραφή στο επιμελητήριο Καβάλας από τον Γκόγκο Μάρκο, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Κλεισούρα Καστοριάς και λόγω του πολέμου μεταναστεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου και μαθαίνει την παραγωγή γιαούρτι. Αριάννη και ριζόγαλου. Είμαστε στη ΠΠΕ, είμαστε στο εργαστήρι. Εδώ είμαστε από το 2002 σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Εδώ παράγεται το παγωτό, παράγεται το γιαούρτι, τα επιδόρπια, όλα αυτά, χώρους παραγωγές, στο εργαστήρι μας. Το μαγαζί άνοιξε στην περιοχή του Αγίου Παύλου και ξεκίνησε να παράγει και να πουλά τα γιαούρτια. Από τότε, πολλοί καβαλιώτες μεγάλωσαν με αυτά τα προϊόντα, τα οποία συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Πολύ μεράκι. Πολύ καλό προϊόν, πολύ καλή πρώτη ύλη, το οποίο συνεπάγεται πολύ καλό προϊόν. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας. Ο πατέρας μου ξεκίνησε με κρέμα, σοκολάτα και φράουλα. Αυτές ήταν οι συνταγές που είχα εγώ. Και μετά από εκεί αναπτύξαμε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έχουμε γύρω στις 40 γεύσεις. Έχω φτιάξει μέχρι και, εκτός από το χαλβά το σορμπέ που κυκλοφόρησε φέτος, έχω φτιάξει και μουστάρδα, αυτό μου ζητήσανε. Συνεργαζόμαστε με ξενοδοχεία και με εστιατόρια. Πολλές φορές χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γεύσεις για να συμπληρώσουν το μενού. Οπότε σε συνεργασία μαζί τους φτιάχνουμε περίεργες γεύσεις που μπορείς να μην τις βρεις ούτε στο μαγαζί, να είναι ούτε έξω στην Χοντρική. Θα είναι καθαρά μόνο για την παραγγελία. Η εταιρεία Γκόγκου παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία για την παρασκευή αγνών προϊόντων, γευστικών και ασφαλών για εμάς και τα παιδιά μας. Φρέσκο γάλα. Είναι από κρέμα γάλακτος δικής μας, από δικό μας κορυφολόγο, πολύ σημαντικό. Δεν είναι μια κρέμα γάλακτος εμπορίου. Το γάλα που έρχεται εδώ από τους παραγωγούς εμάς, το οποίο θα μπει στις παγολεκάνες, θα περάσει από τον καθαρισμό, κρατάμε την κρέμα γάλακτος όταν πρόκειται για γιαούρτι 2%. Οπότε εμείς αυτή την κρέμα γάλακτος τη χρησιμοποιούμε φρέσκα στο παγωτό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Και επίσης και το γάλα το οποίο αυθημερών δουλεύεται απευθείας στο παγωτό. Έρχεται το πρωί, παστεριώνεται και στη συνέχεια γίνεται παγωτό. Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης, στην Οδό Δοϊράνης, αλλά και στην πλατφόρμα του eFood. Το νέο μας κατάστημα είναι στο κέντρο της πόλης, Δοϊράνης 36. Θα βρείτε όλες τις γεύσεις του παγωτού και επίσης όλα τα προϊόντα μας, από τα γιαούρτια, από τα επιδόρπια, τα πάντα. Δεχόμαστε παραγγελίες για τούρτες παγωτού τρισδιάστατες, δηλαδή είναι με μπάλες παγωτού σε κάθε γεύση, από κάθε γεύση που θα επιλέξετε. Δεν είναι η κλασική, η στρόγγυλη, η τούρτα που φανταζόμαστε. Ο καθένας όμως έχει την επιλογή να δοκιμάσει και να φάει το παγωτό τις γεύσεις που του αρέσει. Και επίσης σε πολλά σημεία μέσα στην πόλη, δεν μπορώ να αναφερθώ, σε πολλά beach bar, δεν μπορώ να ονοματίσω ένα-ένα, και στη Θάσο και σε ξενοδοχεία και σε εστιατόρια.